Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Βλάχο, είστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, και τι παραπάνω ενδεχομένως θα θέλατε, ειδικά τώρα που περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό? Υπάρχουν μέτρα σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και το άλλο αφορά την διαχείριση της οικονομικής κρίσης που αυτή θα προκαλέσει. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Κατηγορείτε βέβαια την κυβέρνηση για αργά αντανακλαστικά, ότι καθυστέρησε να πάρει αποφάσεις. Δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι επειδή εμείς είμαστε μια υπεύθυνη και πατριωτική πολιτική δύναμη και είμαστε και οι θεμελιωτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε περιόδους κρίσης ο κόσμος στρέφεται πάντα στις δημόσιες υπηρεσίες. Το ζήσαμε και με την οικονομική κρίση, θα το ζήσουμε και τώρα με τον κορονοϊό. Άρα είναι ζωτική σημασία σήμερα, χθες, για να το πω λίγο πιο εμφατικά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας να προσλάβει νοσηλευτές και το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, τα απαραίτητα μέσα, για να μπορέσει να διαχειριστεί ενδεχομένως την επέκταση και τη διεύρυνση του προβλήματος. Αυτό δηλαδή που γίνεται στην Ιταλία, όπου έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα και βλέπετε φτάνουν καθημερινά ειδήσεις για το πώς δεν υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας να διαχειριστούν το πρόβλημα. Ευχόμαστε, γι' αυτό και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, να μην συμβεί και στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, στην Ιταλία να πούμε ότι μέσα σε μία μέρα είχαμε πάλι 168 νεκρούς και εκεί όντως οι αριθμοί έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν και μακάρι να μην γίνει και η Ελλάδα-Ιταλία. Σε ό,τι αφορά, κύριε Βλάχο, τώρα τις συζητήσεις που γίνονται. Θέλω να σας πω όμως και με συγχωρείτε, επειδή όλοι ζούμε σε μία χώρα και έχουμε ανθρώπους στον περίγυρό μας οι οποίοι ανησυχούν και φτάνουν και στα αυτιά μας πολλές φορές περιστατικά από τους ανθρώπους που μπαίνουν σε καραντίνα ή νοσηλεύεται. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών, αλλά ακούμε για πάρα πολύ μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις και στην ανταπόκριση του ΕΔΗ και στην ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας και στο πώς μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι σε καραντίνα, αλλά ακόμα και το πώς μεταφέρονται στα αρμόδια ιατρικά και νοσοκομιακά κέντρα για να τους παρασχεθεί αρμόδια περίθαλψη. Οπότε, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργήσει χθες και άμεσα καλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κυρία Γεννηματά ίσως ήταν η μοναδική πολιτική αρχηγός η οποία ξεκάθαρα χθες, χωρίς να προσπαθεί να βρει ωραία περιτυλίγματα, είπε ότι θα πρέπει σε αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να υπακούσει και η Εκκλησία, κύριε Βλάχο. Φυσικά, η Εκκλησία δεν είναι ΕΟΔΗ. Έτσι. Και σε μια κρίση το κράτος, οι αρμόδιες αρχές, οι επιστήμονες καλούνται να αποδείξουν και να συστήσουν στο κοινό τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά είναι κάτι αυτονόητο. Ότι δεν μπορεί σε μια κρίση, της οποίας το μέγεθος αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε και αφορά τη ζωή όλων μας. Από τη μία υπάρχει ατομική ευθύνη, δηλαδή όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι να τηρούμε κανόνες υγιεινής για να προστατεύουμε κυρίως τους συνανθρώπους μας και τους εαυτούς μας, αλλά από την άλλη πρέπει όλοι οι φορείς, όλες οι συλλογικότητες που μαζεύουν κόσμο, συναθρίζουν κόσμο ή ευθύνονται ή μπορούν να ευθύνονται για τη μετάδοση του ιού να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Και σε αυτό δεν μπορεί να εξαιρείται ούτε τα σχολεία, ούτε τα πανεπιστήμια και πολύ δε περισσότερο η Εκκλησία, που είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι συναθρίζονται και ενδεχομένως να πολλαπλασιάζουν, αν θέλετε, την επικινδυνότητα του ιού. Είδα και προχθές εκεί είχατε μια συνεδρίαση στο κίνημα αλλαγής ενός οργάνου. Είδα ότι είχατε προμηθευτεί αντισηπτικά, είδα ότι οι χαιρετούρες δεν γίνανε οι κλασικές χειραψίες. Δίνατε αγκώνες και γροθίες. Φαντάζομαι ότι αυτό το κάνετε και για συμβολικούς λόγους πέραν από τους ουσιαστικούς, για να στείλετε και το μήνυμα ότι ο καθένας είναι και υπεύθυνος για την προσωπική και την ατομική του ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα. Είναι δείγμα ανθρωπιάς πάνω απ' όλα και αυτοπροστασίας να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να προσέχουμε και στις χειραψίες αλλά και στην καθημερινή μας επαφή να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής που επιβάλλει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα, η Βουλή, όλες οι λειτουργίες του πολιτεύματος να δώσουν αυτή τη στιγμή και να στείλουν το κατάλληλο μήνυμα στον κόσμο ότι χωρίς να μας πιάνει πανικός πρέπει να είμαστε όλοι προσωπικά έτσι υπεύθυνοι και να μεταδίδουμε κιόλας προς τα έξω ότι πρέπει να το κάνουμε. Άρα αυτό που κάνουμε και εμείς στο κίνημα αλλαγής αντανακλά αυτή τη λογική που περιγράφεται πολύ σωστά.
Εκτός από τον κορονοϊό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έναν άλλον ιό εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Λέγεται Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κύριε Βλάχο. Βλέπουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος εξακολουθεί να επιμένει και να προκαλεί. Καλεί την Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορα. Προσπαθεί να φανεί ο ίδιος ανθρωπιστής, ότι ο ίδιος δεν έχει κλείσει τα σύνορα στους πρόσφυγες. Επιμένει για την κατάσταση πάνω στον Εύρο. Πριν από λίγο ακούσαμε και από το Sky ότι έκανε και δηλώσεις χαρακτηρίζοντας τους Έλληνες Ναζί, και θέλω να σας ρωτήσω, είστε ικανοποιημένοι ή σε ποιο βαθμό μπορείτε να συμβάλλετε εσείς από τις ενέργειες που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη διεθνοποίηση του ζητήματος? Πήγε Βερολίνο, επέστρεψε από τη Βιέννη. Το να εγκαλεί τώρα η Τουρκία την Ελλάδα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για έλλειμμα δημοκρατίας ή να φτάνει σε τέτοιους ακραίους χαρακτηρισμούς, προφανώς είναι αστείο, είναι ανήθικο και εντάσσεται και σε μια λογική ενός ανθρώπου ο οποίος δεν πιστεύει στις δημοκρατικές αξίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά προσπαθεί αυτή τη στιγμή με μια, αν θέλετε, υπερβολή και πάρα πολύ, αν θέλετε, έτσι, κλασική λογική οθωμανικής και νεοοθωμανικής εξωτερικής πολιτικής να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι να πούμε το εξής, ότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι ελληνικό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ελληνικό. Αλλά για να μπορέσει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει το ελληνικό μέτωπο και το εθνικό μέτωπο να είναι ενωμένο. Που σημαίνει ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις χρειάζονται αυτή τη στιγμή από το δικό τους μετερίζει, στο βαθμό που τους αναλογεί, να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να καταλάβει η Ευρώπη ότι εδώ πέρα δεν παίζουμε. Φαντάζομαι αναφέρεστε στις ενημερώσεις που μπορεί να κάνει η κυρία Γεννηματά στους ξένους συναδέλφους της στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ. Τρία πράγματα τα οποία δείχνουν ότι το κίνημα Αλλαγής και η κυρία Γεννηματά προσωπικά ασχολούνται με το ζήτημα με μεγάλη υπευθυνότητα εδώ και χρόνια, όχι τώρα που ξέσπασε το πρόβλημα. Η κυρία Γεννηματά είχε επισκεφτεί τα Διαβατά και γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι και τα βόρεια σύνορά μας είναι τρωτά. Είχαμε πολλές εισόδους και είχαμε και μια κατάσταση η οποία δεν τιμούσε καθόλου την. Και πρέπει να πω εγώ, κύριε Βλάχο, γιατί παρακολούθησα δημοσιογραφικά την συνάντηση, την επίσκεψη αυτή της κυρίας Γεννηματά. Είναι η μόνη πολιτική αρχηγός μέχρι στιγμής που μπαίνει στη συγκεκριμένη δομή στην Βόρεια Ελλάδα, από την οποία υπήρχαν επίσης μεγάλα προβλήματα και με την τοπική κοινωνία πριν από λίγους μήνες. Έχουμε επισημάνει άπειρες φορές και έχουμε καταφέρει ομόφωνες καταδίκες από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ό,τι αφορά την κατάσταση που δημιουργεί η Τουρκία, όχι τώρα, αλλά και στα ελληνικά νησιά, και κυρίως το πώς έχει εργαλειοποιηθεί η κοινή δήλωση Ευρώπης Τουρκίας υπέρ του Ερντογάν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Και τρίτον, είμαστε αυτοί οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια, αποφασιστικότητα και διαχρονικότητα λέμε ότι εδώ χρειάζεται ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Τι σημαίνει να το πω σε απλά ελληνικά? Ότι η φύλαξη των συνόρων, η διαχείριση των ανθρώπων που περνάνε τα σύνορα, δηλαδή η φιλοξενία, η ταυτοποίηση, ακόμα και το κομμάτι της κοινωνικής ενσωμάτωσης, πρέπει να μπουν σε ένα ενιαίο σύστημα. Δεν μπορεί κάθε χώρα αυτή τη στιγμή να διαχειρίζεται μόνη της με δικού τους, αν θέλετε, κανόνες του ποιος θα παίρνει το στάτους του πρόσφυγα ή όχι. Και το χειρότερο απ' όλα, να εκκρεμεί και να υπάρχει ακόμα η διαδικασία, ο κανονισμός του Δουβλίνου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στέλνει και αφήνει την κάθε χώρα να διαχειρίζεται μόνη στο σύστημα ασύλου και ουσιαστικά επιβαρύνει τις χώρες της πρώτης υποδοχής, δηλαδή την Ελλάδα. Άρα, ένα πρώτο δείγμα όμως. Με συγχωρείτε λίγο. Ένα πρώτο δείγμα όμως αυτού του οποίου μας περιγράφεται τόση ώρα, δηλαδή να κινητοποιηθούν λίγο και οι Ευρωπαίοι και να ευαισθητοποιηθούν. Δεν έγινε με την επίσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προηγούμενη εβδομάδα πάνω στον Εύρο, την πτήση με ελικόπτερο πάνω από την επίμαχη περιοχή όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες μετανάστες. Δεν είστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, από την οικονομική στήριξη την οποία θα πάρει η Ελλάδα? Γιατί άκουσα τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, την κυρία Γεννηματά από τη Βουλή να κάνει βομβαρδισμό ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, περιμένοντας απαντήσεις τις οποίες ενδεχομένως η ίδια και το κόμμα της δεν έχετε λάβει ακόμα. Μα ειλικρινά πιστεύει κάποιος ότι τέτοιου τύπου επικοινωνιακές σχέστες μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα? Εγώ δέχομαι ότι πραγματικά μπορεί στους ευρωπαϊκούς κύκλους να υπάρχει αγωνία για το πώς, για την έκβαση του προσφυγικού ζητήματος. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι να αλλάξει το κανονισμό του Δουβλίνου, να υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία στα ελληνικά σύνορα και να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή υπέρ των δικών μας, αν θέλετε, συμφερόντων, της κοινής δήλωσης. Η Άρα, οποία είναι αλλαγή του Δουβλίνου και αλλαγή της. Δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή. Είναι αλλαγή του Δουβλίνου και αλλαγή της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κύριε Βλάχο?
Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας, δηλαδή. Εννοώ ότι αυτό το οποίο ζητά το κίνημα αλλαγής, προκειμένου να γίνουν, να υπάρξει αυτή η στροφή την οποία μας περιγράφετε, είναι τι αλλαγές να υπάρξουν στη συμφωνία. Η πρώτη αλλαγή και σημαντική, ναι, είναι να αλλάξει το καθεστώς του να παίρνει κάποιος το στάτους του πρόσφυγα στη χώρα της πρώτης υποδοχής, δηλαδή να μην επιβαρύνεται άλλο η Ελλάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος πάει στη Γερμανία και κάνει εκεί αίτηση ασύλου, να μπορεί να πάρει εκεί το στάτους του πρόσφυγα. Μάλιστα. Πρώτον. Αυτό δηλαδή αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού Δοβλίνο. Μάλιστα. Και το δεύτερο ή το σημαντικότερο είναι να αλλάξουν οι όροι που απαγορεύουν την επιστροφή όσων μετεκαθίστανται στο εσωτερικό της Ελλάδας. Αυτό που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας το 2016 και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος είναι ότι όσοι μεταφέρονται από τα ελληνικά νησιά στο εσωτερικό της χώρας δεν μπορούν να επιστρέψουν, ακριβώς γιατί ο κύριος Τσίπρας επέλεξε στη συνεργασία με τον Ερντογάν και τη Μέρκελ να καταστήσει τα ελληνικά νησιά κυματοθράφστες των προσφυγικών ροών και αποθήκες ψυχών. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Όχι μόνο για λόγους κοινωνικής συνοχής και άνησης επιβάρυνσης των νησιών μας, αλλά και για λόγους, αν θέλετε, εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορούν τα ακριτικά μας νησιά, τα οποία επομίζονται, είναι οι ακρίτες των σύνορων μας, να επομίζονται ένα τόσο άδικο και άνισο βάρος. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πέρα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει και η ελληνική κυβέρνηση ότι ακόμα και το βέτο σε αποφάσεις και συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα αφορούν ακόμα και τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή ακόμα και μεγαλύτερες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια λύση την οποία δεν πρέπει να την αφήσουμε και την οποία την επαναλαμβάνουν τα στελέχη του Κινάλ, την πρόταση για άσκηση βέτο σε σημαντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Τώρα η δική σας συνδιάσκεψη, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί 14 και 15 Μαρτίου στην Αθήνα, αναβλήθηκε. Έχετε περίπου καταλήξει στο πότε θα πραγματοποιηθεί? Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καθορίσουμε την ακριβή ημερομηνία, γιατί ξέρετε, βρισκόμαστε όλοι σε μία αναμονή για την έκταση που θα πάρει ο ιός και ποια θα είναι τα αναγκαία μέτρα που θα λάβουν και οι υπόλοιποι φορείς. Αυτό που βλέπουμε εμείς και προσανατολιζόμαστε είναι προφανώς στα τέλη Μαΐου ή κάποια στιγμή στον Ιούνιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, θα το αξιολογήσουμε. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες οι δραστηριότητές μας που αφορούσαν αυτή τη στιγμή κινητοποίηση κόσμου, όπως είναι η συνδιάσκεψη, ακόμα και η εκλογή των ομαρχιακών και συντονιστικών μας οργανώσεων, αναβάλλονται για την ώρα και θα πάνε, όπως σας είπα, αρκετά αργότερα. Μάλιστα. Είναι και κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα και όλοι οι υπεύθυνοι, αν θέλετε, συλλογικοί φορείς. Μάλιστα. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.